του Μπαρτσελόνα Γιουβέντους. Είναι ένα ιδιόρυθμο μάτς, ένα ιδιαίτερο μάτς, στο οποίο για το καλό των τηλεθεατών, δηλαδή το καλό το δικό μας, διότι εμείς δεν θα παίξουμε στοίχημα, ούτε είμαστε Μπαρτσελόνα, ούτε είμαστε Γιουβέντους να πεις ότι θα υποστηρίξουμε κάποια ομάδα. Τολμώ να πω ότι για το καλό αυτό του μάτς θα πρέπει να προηγηθεί νωρίς το σκορ Γιουβέντους. Γιατί το λέω αυτό? Αν προηγηθεί Γιουβέντους νωρίς το σκορ, θα κλειστεί πίσω, θα κλείσει τους διαδρόμους, θα βάλει τουμπλαρίσματα στα μαρκαρίσματα, αν και ο Ξελίνη λείπει και είναι μεγάλη απώλεια. Ο Μαλτσάνη είναι τραυματίας, δεν ξέρω στην τι κατάσταση θα είναι, δηλαδή η αμυντική της γραμμή έχει θέματα, προβλήματα. Για το καλό όλων μας, όλων των ανθρώπων στον πλανήτη που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν να δουν ένα τελικό τρώγοντας το φαΐ τους, πίνοντας την πύρα τους και απολαμβάνοντας το ουίσκι τους, καλό είναι να βάλει ένα γκολ Γιουβέντους στην αρχή, εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί κατάσταση, να πιέσει η Μπαρτσελόνα να θέλει δύο γκολ και να ανατρέψει την κατάσταση. Και εκεί θα έχει ψωμάκι. Στο αμήνομαι και σφυροκοπάω από την άλλη μεριά. Κερδίζω την μπάλα και βγαίνω στην κόντρα από την άλλη μεριά του Γιουβέντους. Εάν βάλει γκολ η Μπαρτσελόνα στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό και γίνει το 1-0, φοβάμαι ότι το μάτς μπορεί να πάει και στο 4-0. Δηλαδή να ανοιχτεί η Γιουβέντους, που θα είναι δύσκολο να το κάνει στο 1-0, αλλά κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να ανοιχτεί για να φέρει το αποτέλεσμα και εκεί πάνω μπορεί να μπουν και 4 γκολ. Άρα, εγώ πιστεύω ότι για να δούμε ένα καλό παιχνίδι θα πρέπει να βάλουν γκολ η Γιουβέντους. Τώρα, οι προβλέψεις μου είναι ότι η Γιουβέντους αυτή είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει αυτή την Μπαρτσελόνα. Μαθαίνω ότι θα ξεκινήσει με 4-4-2 ο προπονητής της Γιουβέντους. Είχε πετύχει το 3-5-2, το οποίο το πετάει στα σκουπίδια και ίσως το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή του παιχνιδιού, για μένα θα πρέπει να το ξεκινήσει έτσι. Και νομίζω ότι ο Πίρλο, το εξάρι του της ιστορίας, με τετράδα άμυνας, θα είναι πολύ δύσκολο να ντουμπλάρει τα θεριά που λέγονται Σοάρες και Μέση. Νεϊμάρ και Μέση, γιατί ο Σοάρες θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε η πρόβλεψή μου είναι ότι θα το πάρει στα 90 λεπτά η Μπαρτσελόνα και το σκορ που δίνω είναι το 2-0.